Εδώ είχαν γίνει κάποιες δηλώσεις από μένα σε μέσα ενημέρωσης, άρα δεν τέθηκε μη συνεδρίαση. Θα μπορούσε, ας πούμε, ο κ. Σπούλος να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, στα ίδια μέσα, αλλά επέλεξε να απαντήσει στη συνεδρίαση της 15 Τετάρτου 2015, εξού και η επιστολή που σας στείλαμε, η οποία διαφωνούσαμε για τον τρόπο που δώσατε τον λόγο. Τώρα, λίγο πολύ, φαντάζομαι, επειδή έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, όλοι οι συνάδελφοι θα θυμάστε τι αναφέρθηκε ο κ. Σπούλος και επειδή θέλει να το απαντήσω, ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Προσήθηκε ο κ. Σταντής. Αν και ο κ. Σπούλος επέλεξε να αναφερθεί σε μένα προσωπικά, την ημέρα που απουσίαζα από τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι φαίνεται ίσως πιο εύκολο για αυτόν να αναφέρεται σε απόντες, να σκιαναρχεί με απόντες και να κατηγορεί απόντες. Όπως όλοι θα παρατηρήσατε, δεν τον ενόχλησα καθόλου, έκανε συνεντεύξεις σχεδόν παντού, σε όλα τα μέσα, στους καφενέδες, μέσα εισαγωγικά έκανε υψηλού επίπεδου πολιτική. Κύριε Πρόεδρε, αυτό για μένα είναι ζήτημα πολιτικής ηθικής τάξεως. Ίσως γιατί ο ίδιος είναι ουσιαστικά απόν και προσπαθεί με μη θεσμικά μέσα να δικαιολογήσει την παρουσία του εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι ο κύριος Σπούλος χρειάζεται μαθήματα δημοκρατίας. Προφανώς όλα αυτά τα χρόνια στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόλο που καμαρώνει ότι διαθέτει μεγάλη εμπειρία και ότι όλοι οι άλλοι είναι άπειροι, δεν έχει ίσως διδαχθεί τίποτα. Δεν έχει διδαχθεί ούτε την πολιτική ιδεοντολογία και ορθότητα, αλλά ούτε κατά την προσωπική μου άποψη καν τα βασικά. Γιατί αγνοεί ότι όλοι εμείς, όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όλοι οι εκλεκτοί εδώ συνάδελφοι, βρισκόμαστε εδώ για να υπηρετούμε την νομιμότητα, το Σύνταγμα και τους κανόνες λειτουργίας της πολιτείας. Και ότι ο Δήμος, ως γνωστό, και το έχω αναφερθεί και στο παρελθόν σε αυτό, δεν είναι ούτε επιχείρηση, ούτε μαγάζι κανενός, ούτε προσωπική περιουσία και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Ο ρόλος σας λοιπόν, κύριε Κούρο, δεν είναι να εκφέρετε εδώ τις προσωπικές ή οικογενειακές σας απόψεις, όπως δηλώσατε, προσφύγει ο κ. Κατσόπουλος. Για αυτές έχετε άφθονο χρόνο να τις εκθέσετε στα καφενεία ή όπου συχνάζετε. Οφείλετε όμως να σέβεστε την νομοθεσία και τις δικαστικές αποφάσεις. Κάτι το οποίο εσείς το έχετε ξεχάσει εδώ και πολλά χρόνια και με επιμονή δηλώνεται πάντοτε μια συγκεκριμένη επιθυμία και κάποια μέλη της παράταξης που ανήκεται, τα οποία όμως δεν συμμετέχουν σήμερα στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, είχαν ακριβώς την ίδια άποψη. Τι να ανοίξει το πλάτο μου, ώστε αν άνοιγε να βγείτε και να κάνετε την πολιτική που ξέρατε και να πείτε να ποιοι φταίνε, οι οποίοι ουσιαστικά υπερασπίστηκαν την νομιμότητα σε ένα πρόβλημα το οποίο εσείς το δημιουργήσατε, το οποίο το κρύβατε κατά το χαλί και έσκασε η βόμβα στη σημερινή Δημοτική Αρχή όπως και στην προηγούμενη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι σαν αντιδήμαρχος θα ήταν σκοπιμότερο να προτείνετε μια λύση. Βέβαια, λύση είχατε προτείνει τους δεματοποιητές και ξέρουμε όλοι τι συνεπάγεται αυτό πανελλαδικά. Δυστυχώς όμως, κύριε Κούρο, έχω την αίσθηση ότι την πολιτική σας καριέρα εσείς την έχετε στήσει γύρω από το παράνομο άνοιγμα ενός υπερχωρισμένου χαβά που ακόμα και όλες οι υπηρεσίες δεν το επιτρέπουν. Και η τελευταία απόφαση του συνήγορου του πολίτη, πιθανόν να την ξέρετε, είναι καταπέλτης. Κατά την προσωπική μου άποψη, θα έπρεπε, κύριε Κούρο, για μένα να απολογηθείτε, να ζητήσετε συγγνώμη για την παλιά πολιτική τακτική, να κάνετε ίσως μία πρόταση και όχι να ζητάτε τον λόγο να κρίνετε τους πάντες το τι είπανε στα ΜΜΕ ή αν θύχτηκε ας πούμε ο γιος σας που κατά τα άλλα γνωρίζω ότι είναι εξαιρετικός νέος. Δεν θα έπρεπε κύριε Πρόεδρε να απασχολούν το Δημοτικό Συμβούλιο τέτοια θέματα και ιδιαίτερα από αυτούς που έχουν δημοσιολόγο και κρίνονται. Υπάρχουν νομίζω πολύ σοβαρότερα προβλήματα και θέματα που απασχολούν την πόλη μας και πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί με τους συμπολίτες μας. Και επανέρχομαι στο θέμα της νομοθεσίας και των δικαστικών αποφάσεων. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί την ύλη της πρώτης σελίδας του μαθήματος της πολιτικής αγωγής στο Λύκειο. Αλλά ίσως αποτελεί μια άγνωστη λέξη για τον κύριο Κούρο, που φαίνεται μερικές φορές να βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο.
Δυστυχώς όμως και η χώρα αυτή, αλλά και η πόλη αυτή, δεν είναι άλλος πόλεμος, αλλά ούτε πανανία και δεν θα αφήσουμε ποτέ να γίνει. Από την αναπρόσαλη συμπεριφορά του, δεν προκύπτει το πώς εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, για να απαντήσω και στο ερώτημά του. Θα το πληροφορήσω λοιπόν το εξής. Στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή σέβομαι τη σοβαρότητα του θεσμού, το κύρος της αυτοδιοίκησης, αλλά και τους πολίτες που με έστειλαν εδώ, προσέχομαι με τεκμήρια και στοιχεία. Έχω πάντα μαζί μου την νομοθεσία και δικαστικές αποφάσεις που αποτελούν την υποχρεωτική πηξίδα της δράσης μας και όχι έγγραφα κανενός ιδιώτη. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει για τα σκουπίδια και κάθε συνάδελφος έρχεται εδώ με τα δικά του στοιχεία, με τα δικά του χαρτιά. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εμένα όμως, κύριε Κούρο, σε τέτοιες συνεδριάσεις που αφορούσαν τη διαχείριση των απορριμμάτων, εμένα δεν με έπαιρναν τηλέφωνο ιδιοκτήτες διπλανών βουβών, ούτε είχα στα χαρτιά μου τοπογραφικά με παράνομες αποτυπώσεις επάνω. Στο φάκελό μου είχα τρεις δικαστικές αποφάσεις, τέσσερις νομολογίες του κράτους, 8 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, του πρώην Κώστα, της πρώην Ομαρχίας και άλλες 15 αποφάσεις δημοσίων υπηρεσιών που σας έχω καλέσει 2 φορές να δείτε είτε στο γραφείο μου ή όπου αλλού θέλετε για να σας τις δείξω και να σας ενημερώσω, αλλά αρνείστε. Αρνείστε μάλλον την νομιμότητα, αλλά αρνείστε και την ίδια την πραγματικότητα. Αυτό μάθατε να κάνετε και γι' αυτό ίσως φτάσαμε εδώ. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, για να μην κουράσω, είχε δηλώσει ότι αν εξυπηρετεί συμφέροντα, σας είχε πει να τον διώξουν. Εγώ νομίζω ότι μπορεί και δεν υπάρχει κανένας λόγος και δεν μπορεί και κανένας να διώξει ένα δημοτικό σύμβουλο αιρετό. Πρέπει να έχει, άμα θέλει, ο ίδιος την ευθυξία να παραδείξει. Λοιπόν, ο κ. Τσαμούρος, παρακαλώ. Αντί να μας απαντήσει επί του προσωπικού που ήταν ότι προσωπικά εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, όχι μόνο αυτό, εδώ μου τα έχω σημειώσει, με έχει κάνει ότι είμαι κατηγορούμενος και για άλλα θέματα, δεν έχω ηθική, δεν έχω πολλά πράγματα από ό,τι διάβασα εδώ πέρα, από ό,τι είπε. Λοιπόν, καταρχάς την ημέρα που έλειπε, εγώ έθεσα στο Προεδρείο, δεν μέχρι τότε δεν είχα βγει σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης και θεώρησα έτσι σωστό, διότι στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν θέμα των Δημοτικών Συμβουλίων όταν σε ένα συναδελφό του λέει ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Εμείς για ηθικές τάξεις, μαθήματα δημοκρατίας ότι δεν έχουμε και δεν έχω, πολιτική ιδεολογία, υπηρετώντας την νομιμότητα, ότι στα καφενεία συζητάγαμε τα θέματα, αλλά νωρίτερα έκανε κριτική γιατί δεν μίλαγα στα μέσα ενημέρωσης, μέσα μαζικής ενημέρωσης, πριν και δεν έχει καμία δουλειά το Δημοτικό Συμβούλιο. Μιλάμε για προσωπικές και οικογενειακές απόψεις. Δεν υπήρχε καμία προσωπική και οικογενειακή απόψη. Υπήρχε, η οικογένεια είναι ανάμεσά μας όταν εμείς ασχολούμαστε με κάτι, να το μαθαίνει ο κ. Σταμπούλος. Γιατί η οικογένεια υποφέρει με το να είμαστε εμείς εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να κάνουμε αυτά, δηλαδή να είμαστε εδώ πέρα και να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα της πόλης μας. Για μέλη της παράταξης μίλησε, για παλαιότερα μέλη της παράταξης, το πώς είχαν τοποθετηθεί, εμένα δεν με αφορά καθόλου. Ούτε αντιδήμαρχος ήμουν στα σκουπίδια, ούτε είχα καμία σχέση με τα σκουπίδια. Για τις παράνομες χαθά, ότι δεν έχουμε διαβάσει τις αποφάσεις, αυτό είναι ένας. Δεν υπάρχει λόγος με το να λέει σε έναν συναδελφό του ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Μπορούσε να μην ήταν σωστή η κριτική μου μέρα για τα σκουπίδια, θα το δεχόμουν και να με έπειθε ότι ήταν σωστή η δική του άποψη. Δεν είναι και κακό, είναι σωστό. Ένα λεπτό ακόμα. Ιδιοκτήτες περιμετρικών νομοθέτων, τηλεφωνικές αποτυχίες. Εδώ θα σταθούμε λιγάκι. Λέει ότι με πήραν τηλέφωνο. Κάποιοι και το λύσιμά του είναι δεύτερη φορά. Κάποιοι με πήραν τηλέφωνο. Ποιοι είναι αυτοί που με πήραν τηλέφωνο? Δεν ενδιαφέρει αν θα τοποθετηθεί εδώ πέρα. Εγώ ξέρω τι θα κάνω. Και όλα αυτά. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν σήμερα εδώ μέσα να μας κατηγορήσει για δεύτερη φορά, να υπάρχει αυτό το θράσος δηλαδή. Εγώ δεν πήγα συνέχεια σε τίποτα. Που λέει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν μετά το Δημοτικό Συμβούλιο μια δήλωση που με ρωτήσαν. Τίποτα παραπέρα. Αυτό το θράσος είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή το θεωρώ θράσος. Να έρθουμε εδώ πέρα αντί να μου πει ότι πώς το μπορεί να το σκέφτηκε, μπορεί να το είπε, μπορεί να έχει τους λόγους του. Εδώ πέρα έρχεται να μας κατηγορήσει γιατί μιλήσαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Και εκτός του άλλου, ότι μην ξεχνάτε, κύριοι όλοι εσείς, ότι, ναι, ένα δευτερόλεπτο, ότι ο κύριος Τσαμπούλος ήταν από τους αρχηγούς των παρατάξεων που συμμετείχαν στη συζήτηση, είπαν να νοικιάσουν χώρο και εγώ δεν έκανα τίποτα άλλο παρά να ακολουθήσουν τους αρχηγούς των παρατάξεων. Και συμφέροντα μιλάμε.